Πάμε πλάγια. Ψηλά ένα λάκι. Ναι. Είστε καλά όμως. Λάγια, βήματα και δουλεύω χέρια ψηλά. Πάμε skipping, ψηλό. Δεν αλλάξατε, αλλάξτε. Νόμιζα αλλάξατε. Πάμε σκύβιν ψηλό και φτέρνε. Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας στο Άμπολα Sport με τον Τάσο Ζαφυρίου. Είμαστε στο γήπεδο της Βουλιαγμένης και στην προπόνηση του αθλητικού ομίλου Βουλιαγμένης. Παρακολουθούμε την προπόνηση του αθλητικού ομίλου Βουλιαγμένης. Βουλιαγμένη προετοιμάζεται για το καινούριο πρωτάθλημα της Β' Ιψανά. Πάμε χαμηλό σκύπιν, ένα λακ. Ένα λακ, χέρια, δεν ασκείτε πολύ, χέρια να βλέπω. Σμίτε, πάντα. Πάμε και εγώ ξανά, σκύπιν, κάνω το σκύπωκι, ξανά εδώ. Είμαστε στο γήπεδο της Βουλιαγμένης και παρακολουθούμε την προπόνηση του αθλητικού ομίλου Βουλιαγμένης. Πάμε ψηλά πόδι. Πλάγια. Τώρα πάμε πίσω, τεντώνω χέρια. Ωραία, πάμε και τρακέφαλο. Θα τεντώνω λίγο, κρατάω καλά.
μόλις τελειώσουν και εγώ, ενώ καλά, θα μένετε πάντα 2.000 ευρώ λεπτά, σαν να κάνετε διάταση. Οκ. Πάμε. Πάμε, αυτό είναι, μπράβο. Λίγο προσαγωγούς, πλάγια, βήματα, λοξά και θα μένω, εντάξει, θα ξεκινάτε μαζί τριάδε, δείχνω. Οκ, βλέπετε, μετά πάμε αντίθετα και πάει λέγοντας, οκ, πάμε, ξεκινάτε μαζί, έτσι, ίδια κατένση. Πάμε, μείνετε λίγο, μείνετε ξανά 2-3 χρόνια, έτσι να κρατήσει καλά. Ωραία, τέλεια. Πάμε, δείχνω, ανοίγω, χέρι μπροστά, δουλεύω συνέχεια χέρι. Πάμε. Πάμε, κοιτάξαμε λίγο, η παλάμη κοντά, το πλασί, έτσι, ξεκινάει ξανά. Πάμε λίγο για το θώρακα. Καλή διάταση για το πόδι, έτσι, να πιάνει το πόδι. Τέλεια, αλλάξτε. Τέλεια, πάμε μπροστά. Αλλάζω πόδι. Πάμε, ανοίγω και μένω. Τέλεια, αλλάξτε. Πάμε πίσω πίσω ξανά. Ωραία. Ωραία, πάμε και λίγο τη γάμπα σας. Δείτε με. Βλέπετε, κάνω μερικά πατήματα εδώ, κρατάω 1, 2, 3, αλλάζω ξανά, εναλλαγές, το άλλο. 3-4 δευτερόλεπτα, εναλλάω μερικά, αλλάζω πατήματα,
είχαμε εδώ ελεύθερες διατάσεις. Δώστε λίγο έμφαση εκεί που δεν έχουμε δώσει εμείς. Ή αν έχετε κάποιο ιστορικό, όπως έχουμε πει, τραυματισμό και θέλει λίγο περισσότερο χρόνο. Έτσι, αριστερά, ξεκινάμε πάντα από αριστερά, ξεκινάω, ανοίγω πόδια καλά, χαμηλώνω, περνάω, μεγάλα, φεύγει άλλη τριάδα, οκ, εντάξει, επί τρία, πάμε, από αριστερά πάμε, πάμε, μεγάλα, μικρά, μαζί, μεγάλα, πάμε, μόλις φεύγουμε, ξεκινάει άλλη. Είμαστε στο γήπεδο της Βουλιαγμένης και παρακολουθούμε την προπόνηση του αθλητικού ομίλου Βουλιαγμένης. Κάντε στα δύο πορτοκαλί με το που εμένα, σε διάδε. Ξεκινάμε ταχύτητες που σημαίνει ότι ανεβάζουμε λίγο ένταση, εντάξει. Από την αρχή δηλαδή πρέπει να δώσουμε γρήγορα. Θέλω τέσσερα. Τέσσερις ταχύτητες το πρώτο, θα επιστρέφετε όμως με πολύ χαλαρό jogging οι πρώτες τέσσερις. Τα άλλα θα περπατάτε. Οκ. Τα πρώτα δύο, τα μικρά εδώ, εντάξει. Έτοιμοι. Έτοιμοι. Έχετε λίγο. Τι κάνουμε. Τι χαλαρό jogging θέλω να γυρνάτε τα πρώτα τέσσερα. Εντάξει, πολύ χαλαρό. Το βάζω γιατί κλαίνω. Πάμε, χωρίς να μιλάτε, χωρίς να περπατάτε. Yeah.
πήρω μόνο σε Πάμε. Θα περπατάτε όμως στην επιστροφή. Τέσσερις καλές ταχύτητες, χέρια. Οκ. Ανάπτυξη. Πάμε. Πάμε. Και εδώ τώρα όταν περνάνε από τα κόκκινα, ξυπνάτε. Μαζί. Έλα, τάκη, στήριζω εγώ. Πρέπει να βρείτε λίγο νουμού. Το χαλαρά δεν γίνεται. Σταδιακή ανάπτυξη ταχύτητας, 4. Okay. Πιο normal μέχρι το πρώτο πιατάκι, αρχίζω και δίνω όμως. Okay. Θέλω να σταματάτε μετά τα κόκκινα. Σχεδόν να φτάνετε δηλαδή στο ταρτάν. Περπατάτε, έρχεστε. 4 επαναλήψεις. Εντάξει, το δείχνω λίγο σταδιακά. Με το που φύγω εδώ, χαμηλώνω. Thank you.
ίδιο. Πάμε να δω καλή όμως να είναι. Μπράβο. Τέλεια. Άλεξε, ειδικά εσύ, τα παιδιά είναι πιο μπροστά από εσένα. Πάμε παιδιά, όποιος έχει νερό, δύο άτομα μια μπάλα, πάμε Έλα, έχεις. Έλα, ποιος. Βασίλη, Νίκο, εδώ βάλτε το. Πώς που πάμε, τέρμα κάτω. Εδώ, ελεύθερα σου. Μαζί μας ο προπονητής του Αθλητικού Ομίλου Βουλιαγμένης, Σωτήρης Κατράνας. Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Και καλή ποδοσφαιρική χρονιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν, ξεκινήσατε, είναι η τρίτη εβδομάδα. Είναι η τέταρτη εβδομάδα. Τέταρτη εβδομάδα. Έχουμε μπει στην τέταρτη εβδομάδα προετοιμασίας.
Έχουν παίξει ήδη δύο φιλικούς αγώνες. Σιγά σιγά επιστρέφει όλο το ρόστερ στις προπονήσεις. Κάποια παιδιά είχαν άδεια για τις διακοπές τους. Και όσο περνάει ο καιρός, προσπαθούμε να πονταριστούμε καλύτερα και να φτάσουμε στο επίπεδο που θέλουμε να είμαστε την πρώτη αγωνιστική. Από τη μέχρι στιγμής πορεία της προετοιμασίας, είσαι ευχαριστημένος από τη διάθεση που δείχνουν οι ποδοσφαιριστές, από την εικόνα που έδειξε η ομάδα στα δύο πρώτα φιλικά? Θα μου επιτρέψετε να σχολιάσω μόνο τη διάθεση των ποδοσφαιριστών, η οποία είναι σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι πραγματικά ανταποκρίνονται 100% σε όλη την προπόνηση και δείχνουν ότι φέτος έχουν ένα κίνητρο παραπάνω. Τώρα, τέτοια περίοδο, δεν θέλω να σχολιάσω ούτε την εικόνα της ομάδας, ούτε τα αποτελέσματα στα φιλικά, ειδικά τα δύο πρώτα που το μόνο που δεν κοιτάξαμε ήταν το σκορ. Δοκιμάζουμε πολλά διαφορετικά σχήματα, βάζουμε όλους τους ποδοσφαιριστές της ομάδας σε διαφορετικές θέσεις. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε έτσι μια ευελιξία να έχουμε λύσεις μέσα στη σεζόν. Τέτοια περίοδο, όποιον και να ρωτήσετε σε όλες τις ομάδες, από αυτή που θα τερματίσει πρώτη μέχρι από αυτή που θα τερματίσει τελευταία, θα σας πούνε όλοι ότι είναι ευχαριστημένοι και ότι όλα πάνε πολύ καλά. Οπότε, ας μην μπούμε τα τετριμένα και ας δουλέψουμε λίγο περισσότερο στο γήπεδο για να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα τα πράγματα. Ωραία. Επόμενο φιλικό, coach. Επόμενο φιλικό το Σάββατο εδώ με την ομάδα του Πανιωνίου, το K17. Uh-huh. Ένα παιχνίδι που σιγά σιγά αρχίζουμε να βάζουμε περισσότερα πράγματα τακτικά στο παιχνίδι μας και να έχουμε περισσότερα ζητούμενα από εδώ και πέρα. Το ρόστερ ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, έτσι να περιμένουμε. Το ρόστερ έχει ολοκληρωθεί από κινήσεις. Απλά περιμένουμε κάποια παιδιά τα οποία μας είχαν ενημερώσει για προσωπικούς λόγους που θα απουσιάσουν κάποιο διάστημα και θα ενσωματωθούν από τη Δευτέρα όλοι. Ωραία. Σωτήρη, να μου αναφέρεις όλο το team, έτσι, του συνεργάτη σου. Άμεσο συνεργάτη μου είναι ο γυμναστής ο Άγγελος ο Μπάσιος, με προποντή τερματοφυλάκων τον Νίκο τον Καταρτζόγλου και φυσιοθεραπευτή τον Νίκο τον Κανίρη. Και ο φροντιστής ομάδας είναι ο Ηλίας ο Δημητρίου. Και τεχνικός διευθυντής. Τεχνικός διευθυντής πάνω από όλους εμάς στην πυραμίδα είναι ο κύριος Καπίδης. Ωραία. Σωτήρη, τι να περιμένουμε από τον αθλητικό όμιλο Βουλιαγμένη στο καινούριο πρωτάθλημα της Β' Ιψανά? Είμαστε πάνω στο πλάνο που ξεκίνησε από πέρυσι. Προσπαθούμε να φτιάξουμε μια ομάδα να παίζει ωραίο σύγχρονο ποδόσφαιρο, ελκυστικό. Και πάνω σε αυτό δουλεύουμε καθημερινά. Αυτή θα είναι η προσπάθειά μας. Αν τα καταφέρουμε, το αποτέλεσμα θα είναι ωραίο ελκυστικό ποδόσφαιρο. Ωραία. Κλείνοντας το δικό σου μήνυμα, τη δική σου ευχή εν ώψη της καινούργιας σεζόν. Σε όλους και στους αθλητές και σε όλο τον κόσμο. Και εύχομαι να μην συνεχιστεί αυτή η περιπέτεια με τον κορονοϊό, να μας επιτρέψει και να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα και να έχει η ζωή μας ποιότητα γενικότερα. Ευχαριστώ. Κάθε επιτυχία στην καινούργια σεζόν. Ελάτε, παιδιά! Ελάτε γρήγορα! Ελάτε, μάγκες! Ελάτε, ελάτε, ελάτε! Μπάλες εδώ! Γρήγορα! Γρήγορα, γρήγορα! Ελάτε, παιδιά! Πάει ο Ανδρέας και ο Πέτριτς 2-9, γρήγορα. Πάει δεξιά ο Ντέιβιτ και ο Στρατουδάκης ο Αλέξης. Πάει αριστερά, πάει ο Σπύρος με τον Γιώργο τον Σπυρόπουλο. Πάει ο Νικήτας 8 με το Φώτη, στην ίδια θέση 8 ο Πέτρος, 6 ο Μπίνας, 2 ο Βέι, 2 ο Ερίκος. Αριστερά ο Σταύρος, αριστερά ο Νικολάκης. Γκάβας πας 6 με το πίσω από τον Μπίνα. Λάζαρε πήγαινε στο 8. Λάζαρε, εξτρέμ πήγαινε, πες στο Σπυρόπουλο να πάει 9. Γιώργο, 9. Στέφανη και Ευαγγέλη, 2 στόπερ. Να πας στον Πέτρο 8, Γκάβας. Ναι, πήγαινε στον Πέτρο 8. Ναι, ο Νίκος. Βάλ το μπάλος μέσα. Πάρτε πλάτος στα εξτρέμ. Λάζαρε, πάρτε από το πλάτος ξεκινάμε. Τα μπακ λίγο πιο πίσω. Έχουμε τα πόδια. Ο Βλαχόπουλος και ο Μπι. Ξεκινάμε. Αποφάση. Ανάπτυξη. 4-4-2. Οι κινήσεις γίνονται να κατέβει τριάδα. Να χαμηλώσουν τα 8. Να κάνουμε 3-4-3. Εντάξει. Παίζουμε. Από τερματοφύλακα στο 6 ανάμεσα, ξανά τερματοφύλακας πίσω, γυρνάει το 6, παίζει με 8, στόπερ, οδήγημα, εξτρέμ μέσα, πίσω στο 8,
χαμηλώνει και το αντίθετο 8 βγάζει τον μπακ. 9 στο πρώτο, 1-8 έξω από την περιοχή, το 8 κοντά στον μπακ. Εντάξει, το κάναμε την προηγούμενη φορά, David. Ξεκινάμε από αριστερά πρώτα. Πάμε. Όχι στόπερ, 6. Πάμε. Ξεκινάω. Ναι, γύρνα. Πάμε, 8. 5. Μία, Νικήτα. Πάμε, εξτρέμ μέσα. Το άλλο 8. Μπράβο. Ο Πέτρος συμμετέχει. Στον Νικήτα παίζει, David. Πάμε, άλλη μπάλα. Ξανά ίδιοι, ξανά ίδιοι. Πάμε. Απ' την άλλη. Πάμε. Γρήγορα, γύρνα, μπει. Πάμε. Γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Πάμε, εσύ έλα, Πέτρο, εσύ έλα, Πέτρο. Με... Νικητά, με το εξτρέμ παίξε. Και το εξτρέμ στο άλλο 8. Χαμηλώνεις και παίξε το άλλο 8. Πάμε μία ακόμα ίδια. Με μία, γρήγορα. Πιο δυνατά, Βαγγέλη. Γρήγορα, αλλαγή πλευράς. Μπράβο, Λάζαρε. Ωραία, πάμε. Φτιάξε, Νικό. Πάμε, ξανά ίδιοι, πάμε. Άλλη πλευρά. Πιο γρήγορα τώρα, μία επαφή, γρήγορα. Ό,τι γρήγορα, συγχρονιστείτε. Μεγάλο στη γωνία, να μην έχει και πάρει τον πέστη μακριά. Έλα ρε παιδιά, κάντε πιο γρήγορα τις πάσες, μπράβο. Μπράβο Γιώργο. Πάμε λίγο, περίμενε, περίμενε. Το 6 να ξεκινάει από μέσα, Άλεξ. Χαμηλώστε λίγο τα μπακ, ανοίξτε τα εξτρέμ. Πάρτε το 9 τη μία πλευρά να έρθείτε γρήγορα στην άλλη. Τα 8 κάτω γωνία, ένας πιο χαμηλά, ένας πιο ψηλά. Το ίδιο coach. Το ίδιο, πιο γρήγορα τώρα. Να κάνει το control μόνο αν δεν είναι καλή η πάσα. Πιο γρήγορες οι πάσες. Σε 4 δευτερόλεπτα. Ακούστε, όλοι με ξεμαρκάρισμα. Οπουδήποτε είμαι βάζω ξεμαρκάρισμα, ακόμα και τον back. Και όλοι παίζουμε με μία επαφή και γρήγορα. Μόνο αν χρειαστεί η δεύτερη. Είναι 6 πάσες σε 6 δευτερόλεπτα να είμαστε απέναντι για τελείωμα. Πάμε. Γρήγορα, γρήγορα, γύρνα, μπει, γρήγορα. Κάνει ξεμαρκάρισμα, Φώτη, δυνατή πάσα. Η
Λοιπόν, μαζί μας ο τεχνικός διευθυντής του αθλητικού ομίλου Βουλιαγμένης, ο Μανώλης Καπύρης. Μανώλη, καλησπέρα. Γεια σας, γεια σας. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά. Αμήν. Με υγεία. Αμήν, αμήν. Να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί κανονικά αυτή τη φορά. Και να τελειώσει, βέβαια. Λοιπόν. Μανώλη, είσαι πάρα πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο. Σου έχει ξανασυμβεί τόσο μεγάλο διάστημα, κοντά 8 μήνες, να μην μπορείς να έρθεις στο γήπεδο για προπόνηση? Πώς ένιωθες? Ούτε σαν ποδοσφαιριστής ούτε σαν προπονητής ποτέ είχα αυτή την κακή εμπειρία. Εντάξει, εμείς έχουμε μάθει να είμαστε στα γήπεδα, είτε σαν ποδοσφαιριστές, είτε σαν προπονητές, είτε σαν θεατές. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη η περίοδος αυτή. Βέβαια όμως ήταν κάτι το οποίο δεν ευθυνόμεθα εμείς. Πιστεύω να πέρασε τώρα το μεγαλύτερο πρόβλημα. Ο κόσμος καταρχάς να περάσω και ένα μήνυμα λόγω του ότι είμαι και υγειονομικός. Σωστά. Θα σε ρωτούσα αργότερα γι' αυτό. Πρέπει να εμβολιαστούμε. Δεν υπάρχει κανένα άλλο όπλο σε αυτό το πρόβλημα που υπάρχει. Εγώ, να φανταστείτε, είμαι από τους πρώτους που εμβολιάστηκα. Εμβολιάστηκα 31 12 του 20 έκανα την πρώτη δόση και 21 πρώτου. Δηλαδή, εγώ τώρα, αν επιτραπεί, θα κάνω την τρίτη δόση, να φανταστείτε. Πρέπει να εμβολιαστούμε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα. Κατά τα άλλα, να πω καλή χρονιά σε όλα τα αθλητικά σωματεία και να ξεκινήσουν και να τελειώσουν όλοι υγιείς. Και από εκεί και πέρα, όποιοι είναι καλύτεροι μέσα στα γήπεδα, ας ευοδοθούν οι στόχοι τους. Με την πολύχρονη εμπειρία έτσι που έχεις, ποια είναι η άποψή σου για τα πρωταθλήματα της Εψανά, Μανώλη? Ήσουνα και στην ΕΨΑ πριν δημιουργηθεί καν η ΕΨΑ. Ναι. Κοιτάξτε, το επίπεδο έχει ανέβει πάρα πολύ στην ΕΨΑ. Ποια είναι τα προβλήματα που υπάρχουν, αν υπάρχουν προβλήματα, και τι είναι. Θα πρέπει η διοίκηση της ΕΨΑ να το κοιτάξει, να το βελτιώσει? Είναι κάτι που σε προβληματίζει? Κοιτάξτε, το πρόβλημα της ΕΨΑ, που πιστεύω ότι δεν είναι θέμα να ότι φταίει η ΕΨΑ, είναι ότι είναι πολύ μακρινές οι αποστάσεις τα γήπεδα. Απ' την άλλη, πρέπει να βελτιωθούν λίγο κάποια πράγματα τα οποία είναι λίγο, βέβαια δεν ευθύνεται άμεσα η ΕΨΑΝΑ, δεν υπάρχουν πολλοί διαιτητές από ό,τι μας λένε, οπότε να καλύπτονται και οι ακαδημίες, δηλαδή τρέχουν τα παιδιά, οι διαιτητές από το ένα γήπεδο στο άλλο, και όπως σας είπα είναι οι αποστάσεις μεγάλες και είναι με την ψυχή στο στόμα. Εδώ πρέπει να έρθουν και άλλοι διαιτητές, επειδή μιλάμε και με τους ηθήνοντες, ψάχνουν οι διαιτητές για να μπορούν να έχουν πολλά παιδιά, για να μην τρέχουν και τρώνε δηλαδή το χρόνο τους στους δρόμους. Από εκεί και πέρα, αγωνιστικά βλέπω ότι οι ομάδες έχουν στην Εψανά, είναι πάρα πολλές ομάδες καλές, έχει ανέβει το επίπεδο και στην Α και στη Β κατηγορία, γίνονται πολύ καλά παιχνίδια, γίνονται καλοί αγώνες και τις παρακολουθεί ο κόσμος με ενδιαφέρον. Είναι η τέταρτη εβδομάδα έτσι που έχετε ξεκινήσει, η Μανώλη. Ναι, ξεκίνησαμε 2 Αυγούστου. Πώς κυλάει η προετοιμασία μέχρι στιγμής? Μια χαρά, βέβαια, να ξέρετε ότι στις προετοιμασίες όλοι είναι πρωταθλητές. Έχω δει εγώ πρωταθλητές στις προετοιμασίες πολλές. Λοιπόν, εμείς μια χαρά πάμε. Εμείς είναι θέμα φιλοσοφίας η δική μας ομάδα. Τι εννοώ, ότι εμείς δεν έχουμε αυτό σκοπό να πάμε να λέμε ότι ξέρεις κάτι, πάμε για πρωτάθλημα και ότι αν δεν. Εμείς προχωράμε βήμα-βήμα. Θεωρείς κάποιες ομάδες φαβορί? Έχεις ξεχωρίσει κάποιες ομάδες? Υπάρχουν κάποιες ομάδες και από πέρυσι, σε 9 αγωνιστικές, ήταν ο Κεραυνός Κερατέας, ο Ολυμπιακός Βουάρης, ο Γέρακας, σοβαρές ομάδες. Πιστεύω ότι η Νίκη Δροσιάς, πιστεύω ότι και αυτές φέτος θα είναι καλές και στην τωρινή περίοδο. Ποιον στόχο θέσατε, Μανώλη, έτσι, με τη διοίκηση και όλο το team, έτσι? Ναι, εμείς κάθε χρόνο θέτουμε έναν στόχο και μοναδικό. Αν μπορούμε να παίζουν όσο περισσότερα παιδιά από τις ακαδημίες, ήδη παίζουν 6-7 παιδιά από τους δικούς μας, και να είμαστε καλύτεροι από πέρυσι. Τώρα, ταβάνι δεν βάζουμε. Δόξα τω Θεώ, έχουμε πάρει και καλούς παίχτες. Ήδη έχουμε και από πέρυσι κάποια παιδιά τα οποία πήραν εμπειρίες. Θεωρώ ότι θα είμαστε μια ομάδα η οποία θα είναι υπολογίσιμη. Να μου αναφέρεις έτσι τις μεταγραφές. Ναι, βέβαια. Πήραμε τον Παπα-Νικολάου, τον Σπύρο, έπαιζε πέρυσι στη Βάρη, πιο παλιά στον Παναθηναϊκό, στις ακαδημίες. Πήραμε τον Βεϊόγλου από το Κοροπή, έπαιζε πιο παλιά στη Βάρη. Ο Στυλιανίδης, που είναι, θεωρώ, φετινή μεταγραφή, γιατί πέρυσι δεν πρόλαβε, έπαιξε μόνο ένα παιχνίδι.
Δεν έχουμε πάρει άλλα παιδιά. Έχουμε τώρα 2-3 παιδιά τα οποία είναι ήδη δοκιμάζονται και θα προχωρήσουμε. Απλά έχουμε προωθήσει πολλά παιδιά από τις ακαδημίες. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος μας. Πήραμε και τον Γιαννόπουλο, συγγνώμη, ξέχασα τον Γιαννόπουλο, τερματοφύλακα, έναν έμπειρο τερματοφύλακα, τον Νίκο τον Γιαννόπουλο. Τα υπόλοιπα παιδιά, όπως σας είπα, είναι από τις ακαδημίες. Μείναν όλα τα παιδιά που είχαμε πέρυσι, δεν έφυγε κανένα, δεν είχαμε καμία απώλεια. Και προχωράμε. Και παραμένει άγχος. Και το ίδιο team, έτσι, με επικεφαλή στον Σωτήρη Κατράνα, έτσι. Όχι, έχει αλλάξει. Ο άμεσος συνεργάτης του είναι ο Μπάσιος, ο Άγγελος. Mm-hmm. Έχει δουλέψει αρκετές ομάδες. Είναι ο προπονητής θεματοφυλάκων, είναι ο Νίκος ο Κανταρτσόγλου. Αυτοί θα είναι οι άμεσοι συνεργάτες που θα τον πλαισιώνουν. Δεν νομίζω ότι ο φυσιοθεραπευτής έχει μείνει ο ίδιος. Αυτά. Λοιπόν, και ποιους ήθελες να ευχαριστήσεις έτσι για την εμπιστοσύνη που δείχνουν σε σένα, Μανώλη, η διοίκηση. Ουσιαστικά είσαι ο επικεφαλής έτσι, του ποδοσφαιρικού τμήματος του Συλλόγου. Εμείς έχουμε την τύχη και θα έλεγα την ευτυχία να έχουμε δύο ανθρώπους που είναι πολύ κοντά στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Είναι ο κύριος Νικολάου, ο κύριος Μπέτας και ο κύριος Νικολάου. Είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ παλιοί παράγοντες και σοβαροί παράγοντες και ασχολούνται με το ποδοσφαιρικό τμήμα. Ο πρόεδρος, ο κύριος Ασλανίδης, ο οποίος είναι πρόεδρος όλου του ομίλου, που είναι πολύ κοντά και αυτός στην ομάδα. Αυτοί οι άνθρωποι ασχολούνται με την ομάδα. Ο Δήμος βοηθάει πάρα πολύ. Βλέπετε, έχουμε ένα γήπεδο το οποίο. Σε άριστη κατάσταση. Ναι, δεν υπάρχει αυτό. Εδώ έρχονται ομάδες, ήρθε η Arsenal, ήρθε η Εθνική Ελλάδος και τρελαθήκανε. Δηλαδή, οι ποδοσφαιριστές να δουλεύουν σε αυτά τα γήπεδα είναι ό,τι καλύτερο. Αυτοί πιστεύω ότι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι κοντά σε εμάς και μας βοηθάνε για να πάμε όσο γίνεται καλύτερα. Και το ευχάριστο είναι ότι θα τους ευχαριστήσω από εδώ. Θα μπορούν να έρχονται οι φίλαθλοι έτσι. Αυτό είναι το πιο βασικό. Να είναι δίπλα, να στηρίξουν την ομάδα. Εντάξει, είναι κοντά οι φίλαθλοι. Βέβαια δεν έχουμε πάρα πολλούς, αλλά αυτοί που έρχονται είναι κοντά στην ομάδα, είναι γονείς παιδιών. Έχουμε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Εμείς στο γήπεδό μας είμαστε μια από τις πιο φιλόξενες ομάδες. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με καμία ομάδα. Έρχονται, εμείς χειροκροτάμε όταν είναι κάποιος καλύτερος και φεύγουν χωρίς κανένα πρόβλημα. Ωραία, Μανώλη, σε γνωρίζω έτσι αρκετά χρόνια. Να είστε καλά. Λοιπόν, θα ήθελα έτσι από όλη σου την προπονητική σου καριέρα μέχρι τον αθλητικό όμιλο Βουλιαγμένης. Τι θα μου έλεγες, τι θα ξεχώριζες σε όλη σου την. Μιλάω για την προπονητική σου καριέρα. Ναι, ναι, ναι. Θα ξεχωρίσεις τις στιγμές σου έτσι με τον Αστέρα Βάρης. Εντάξει, είχα πολλές καλές στιγμές και με τον Αστέρα Βάρης και με τη Βουλιαγμένη και με τον Ολυμπιακό Λαβρίου και με την Κηπούπολη και με τη Μεταμόρφωση. Αλλά αυτό που θα μου μείνει από όλη αυτή την πορεία είναι οι γνωριμίες που έκανα με κάποια παιδιά και με κάποιους ανθρώπους. Που ήταν σαν διοίκηση δηλαδή. Και μετά από όλα αυτά τα χρόνια έχω πολύ καλές σχέσεις με όλους αυτούς. Δηλαδή, εγώ είμαι προπονητής από το 97, είμαι 24-25 χρόνια. Έχω τις καλύτερες εντυπώσεις και τις καλύτερες αναμνήσεις από πολλούς ανθρώπους. Δεν σας κρύβω ότι κάποιοι άνθρωποι δηλαδή είναι για μένα παραπάνω από απλοί παράγοντες. Δηλαδή. Αν σου έλεγα να μου ξεχωρίσεις, τι θα ξεχώριζες έτσι. Από τους τίτλους, από τις ανόδους, από τις καλές στιγμές, τι θα ξεχώριζες? Τίποτα. Εγώ αυτό που ξεχωρίζω και λέω και στα πιο νέα παιδιά είναι ότι η δουλειά του προπονητή είναι σκληρή. Όταν δεν πάει καλά η ομάδα αυτή ο προπονητής, όταν πάνε όλα καλά, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά. Θέλει γερό στομάχι, θέλει γνώσεις, θέλει πολλή δουλειά. Και τα υπόλοιπα πιστεύω ότι αν είσαι καλός άνθρωπος και δεν αδικείς κανέναν, και εγώ όλη αυτή την πορεία που είχα πιστεύω ότι συνειδητά δεν αδίκησα κανέναν, ο Θεός σας το δώσει πίσω. Ωραία. Τι μπορεί να υποσχεθεί ο Μανώλης Καπύρης εν ώψη της καινούριας αγωνιστικής χρονιάς? Τι να περιμένουμε από τον αθλητικό όμιλο Βουλιαγμένης στο καινούριο πρωτάθλημα της Β' Ιψανά? Ναι, ο αθλητικός όμιλος Βουλιαγμένης, όχι ο Μανώλης Καπύρης. Απλά εγώ είμαι αυτός που εκφράζω την άποψη και του κύριου Μπέτα και του κύριου Νικολάου και του κύριου Ασλανίδη σαν πρόεδρος και όλης της ομάδος, είναι ότι εμείς έχουμε σαν στόχο τον αθλητισμό, να παίζουν τα παιδιά μπάλα και να το ευχαριστιόνται, να παίζουν οι καλύτεροι,
Και από εκεί και πέρα, αν είμαστε εμείς καλύτεροι, ας κερδίσουν. Αυτό εγώ μπορώ να το υποσχεθώ, ότι τα παιδιά θα μπαίνουν μέσα, θα δίνουν το 100%. Είναι πολύ καλά προπονημένοι, έχουν ένα καταξιωμένο προπονητή. Είναι ένα παιδί το οποίο αγαπάει πάρα πολύ την ομάδα. Είναι ένα παιδί το οποίο ξεκίνησε εδώ και σαν ποδοσφαιριστής και έγινε και προπονητής. Για το Σωτήρη Κατράνα. Για το Σωτήρη τον Κατράνα ακριβώς. Ξέρει πάρα πολύ καλά όλα τα παιδιά. Οπότε εμείς σαν ομάδα τους δίνουμε τα εχέγγυα να κάνουν αυτό που μπορούν καλύτερα. Και από εκεί πέρα εγώ θεωρώ ότι επειδή έχουμε κουραστήκαμε βέβαια όλοι μας για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Όλα τα παιδιά είναι εξαιρετικά παιδιά σαν χαρακτήρες και πάρα πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Οπότε μόνο καλό μπορούμε να δούμε από εδώ και πέρα. Ωραία. Μανώλη, έτσι θέλω το δικό σου μήνυμα, τη δική σου ευχή εν ώψη της καινούριας αγωνιστικής χρονιάς και το δικό σου μήνυμα, επειδή εκτός από το χώρο του ποδοσφαίρου είσαι και στο χώρο έτσι τον υγειονομικό, του υγειονομικού. Ναι. Θα ήθελα πρώτα ως... Εγώ το μήνυμα που θέλω να δώσω είναι γενικό, το λένε όλοι. Είναι τετριμένο αυτό που θα πω, είναι να έχουμε υγεία, γιατί η υγεία είναι το πιο πολύτιμο πράγμα που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος και εγώ το βλέπω καθημερινά από τη δουλειά μου. Απλά λόγω τώρα αυτού του γεγονότος της πανδημίας δηλαδή, ακόμη περισσότερο πρέπει να προσέχουμε, διότι πρέπει, εκτός ότι πρέπει να προσέχουμε για μας, πρέπει να προσέχουμε και για τους δικούς μας ανθρώπους. Όπως σας είπα, ο εμβολιασμός είναι το μόνο όπλο που μπορούμε να έχουμε ενάντια σε αυτό το πρόβλημα που λέγεται κορονοϊός. Και αθλητικά η ευχή που θέλω να δώσω είναι όλες οι ομάδες όλου του φάσματος, ειδικά του εραστεχνικού που ασχολούμαστε εμείς, είτε ΕΨΑ λέγεται, είτε ΨΑΝΑ, είτε ΨΑΔΑ, είτε ΕΨΠΙΡΕΑ, όσο γίνεται λιγότεροι τραυματισμοί. Αυτό είναι το μήνυμα που μπορώ να δώσω, γιατί στεναχωριέμαι, με παίρνουν τηλέφωνο προπονητές, με παίρνουν αν όλοι χτύπησε ο τάδε, βοήθα, κάνε ράνε. Εγώ θέλω όσο γίνεται δυνατόν να είμαι αχρίαστος από την πλευρά του νοσοκομείου και να πάμε καλά, να αρχίσει και να τελειώσει χωρίς τραυματισμούς και με υγεία όλα τα πρωταθλήματα όλων των ενώσεων. Υγεία πάνω απ' όλα, έτσι Μανώλη. Και σε εσάς βέβαια. Και να τα λέμε έτσι εδώ, στο γήπεδο, έτσι. Πάντα. Και καλή δύναμη, γιατί είσαι άνθρωπος ο οποίος σε γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια και δυστυχώς λιγοστεύεται. Φεύγουν οι παλιοί και εύχομαι να δώσετε κι εσείς τα σκύπτρα σας σε μικρότερους. Ωραία. Ευχαριστώ και κάθε επιτυχία στη βουλιαγμένη την καινούργια σεζόν. Εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Μπράβο Γιώργο! Πολύ ωραία, μπράβο! Πάμε, πάμε Ρον! Να πάρουν πλάτο στα εξτρέμ! Μπράβο, ηρέμησέ το! Πάρτε πλάτος και τέρμα! Μπράβο! 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 1-2 με το εξτρέμ! Καλό! Σταύρο! Παίξτε και 1-2 με το εξτρέμ! Λάζα! Μπράβο Λάζαρε! Πολύ καλό! Γιώργο! Μπράβο ρε Γιώργο! Πάμε! Πάμε! Πάρτε πλάτο στα εξτρέμ, David!